Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Λοιπόν, story time από σούπερ άβολο ραντεβού που είχα κάνει πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, είχα γνωρίσει εγώ μια κοπέλα από το Instagram. Τώρα τι εννοώ είχα γνωρίσει, ξέρετε. Με είχε follow, με έκανε like στο story. Την είδα και εγώ, την έκανα like. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και με να βγούμε. Εντάξει, τα ιντερνετικά ραντεβού δεν είναι τα αγαπημένα μου, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, δεν είναι και το καλύτερο. Η φάση είναι που κάθομαι και το κάνω αυτό το story time στο μπαλκόνι και με κοιτάνε οι γείτονες, αλλά εντάξει, κλάιν. Λοιπόν, ακούστε, τέλος πάντων, και έχω δώσει με αυτή την κοπέλα ραντεβού στη Θεσσαλονίκη 7 η ώρα, στο Παταφρίτας, όσοι ξέρετε από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε, όμορφη κοπέλα, ακριβώς όπως έδειχνε και στα social, πολύ καλά. Ξεκινήσαμε εκεί να μιλάμε, να κάνουμε ένα ράν, αλλά έβλεπα ότι η κοινωνία δεν υπήρχε. Του τύπου έλεγα εγώ ένα αστείο, αυτή δεν το νιώθε καν, δεν γελούσε. Ξύνιζε γενικά. Και εγώ είμαι σε φάση με τις ξυνές, δεν τα πάω καλά. Γιατί εγώ είμαι έξω καρδιά. Αν τώρα μου ήρθε ο άλλος και μου το παίζει ιστορία, γάμισε το. Θα φύγω. Και αυτό έκανα. Αλλά περιμένετε να σου πω πώς το έκανα. Και μου λέει, πάμε να καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ. Λέω, μα πιούμε ένα καφέ, λέω, γιατί όχι. Εγώ ήμουν ήδη ξενερωμένος και είμαι σε φάση, πρέπει να φύγω τώρα κάπως. Πηγαίνουμε στο καφέ, καθόμαστε και τη λέω να πάω λίγο τουαλέτα να πλύνω τα χέρια μου. Λέω, γιατί λέω τόσο πιάσαμε. Λέω, έλα και εσύ να τα πλύνεις. Όχι, μου λέει, εντάξει, βρωμιάρα καταρχήν. Τέλος πάντων, πάω εγώ, ποτίθεται πλέον τα χέρια μου και ταυτόχρονα παίρνω τηλέφωνο τον κολλητό μου και του κάνω μπρο. Λοιπόν, έχω βγει μια τύπησα η οποία είναι τέρμα κρίνης, λέω τέρμα βαρετή. Άκου τι θα κάνεις. Θα περάσεις από αυτό το μαγαζί και θα πεις ότι σου έχει τύχει κάτι και πρέπει να φύγουμε. Το τι θα πεις είναι δικό σου θέμα, αλλά πρέπει να είναι καλό για να το πιστέψει για να φύγουμε. Μου λέει, okay, το έχω, ας το πάνω μου. Δεν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε. Κάθομαι εγώ τώρα στην καφετέρια και να έχω το μάτι μου στο ρολόι για το πότε θα σκάσει μύτη ο άλλος για να μην το δει η άλλη ότι το περίμενα, να είμαι, ου, ξέρεις τι έγινε. Κάθομαι τέλος πάντων, περιμένω και την κάνω από αυτήν. Να ξέρεις, λέω, θα περάσει ένας φίλος μου, λέω, να μου αφήσει κάτι κλειδιά, λέω, και θα φύγει. Σκάει μύτη αυτός, έρχεται φουλ θεατρίνος τώρα. Μπρο! Λέω, έλα, τι έγινε, μαλάκα. Πρέπει, λέει, να έρθει, λέει, σπίτι μαζί μου. Του τι έπαθε. Μαλάκα, μου πέσανε τα κλειδιά, λέει, μέσα στη χέστρα. Και εγώ είμαι τώρα στο μυαλό μου. Τι λέω, ρε, τι λέει το άτομο, τι λέει το ούφο, πώς το σκέφτηκε αυτή την άθλια δικαιολογία. Με κοιτάει αυτή η κοπέλα και μου λέει, όντως τώρα. Λέω, ξέρω ότι θα τον αφήσω έξω από το σπίτι του, ξέρω εγώ, αφού εγώ έχω τα δεύτερα κλειδιά και καλά. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Δεν έβγαζε συνοχή η ιστορία. Δηλαδή και τώρα που σα τη λέω είναι μπερδεμένη, γιατί όντως απλά δεν ήταν μια λογική ιστορία που θα πίστευε ένα έξυπνο άνθρωπο. Δεν νομίζω να το πίστεψε η κοπέλα. Τέλος πάντων, τη κέρασα τον καφέ, γιατί εντάξει, ήταν που ήταν μια αποτυχία το ραντεβού, μην χρεωθεί κιόλα. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε σε δευτερόλεπτο, την παρατήσαμε εκεί που ήταν. Και αυτό το έκανα, ξέρετε γιατί. Γιατί αν δεν ταιριάζει με κάποιον, δεν αξίζει να το παλεύει και να χαλάσει από τον χρόνο σου. Οπότε, μάγκες, μην τυρανάτε ανθρώπους τζάμπα χωρίς λόγο. Να τα ξεκαθαρίζετε εξ αρχής. Εγώ βέβαια δεν ήμουν ξεκάθαρος, αλλά εντάξει, τουλάχιστον έγινα έμεσος. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.